Είχαμε μία επιστολή του Αμβρόσιου στον Αμερικής Ελπιδοφόρο, όπου με λίγα λόγια του λέει ότι είναι προδότης του ηθικού νόμου και πρέπει να παραιτηθεί. Ακριβώς όπως το λέτε, πριν από λίγο λοιπόν απέστειλε επιστολή ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων, κύριος Κύριος Αμβρόσιος, με τελικό αποδέκτη τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Αυτή η επιστολή γίνεται με αφορμή συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου πριν από λίγες ημέρες, στην οποία απάντησε για το ζήτημα βαπτίσεως κάποιων παιδιών στην Βουλιαγμένη πριν από κάποια χρόνια. Στην απάντηση αυτή, όταν ρωτήθηκε αν πώς απαντάτε στην κριτική, ο Ελπιδοφόρος είχε πει ότι όταν μου ζήτησαν να βαπτίσω τα παιδιά, το δέχτηκα με μεγάλη χαρά, οι ανάδοχοι ήταν ορθόδοξοι. Δεν είχα κανέναν απολύτως λόγο να αρνηθώ, γιατί είναι κοινοφανές το επιχείρημα ότι πρέπει να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή. Αυτό είπε ο Αμερικής Ελπιδοφόρος και σήμερα ο Καλαβρίτων Αμβρόσιος τον καλεί να παραιτηθεί. Του λέει ότι είστε προδότης του ηθικού νόμου, να παραιτηθείτε αμέσως. Συγκεκριμένα τον προτρέπει να πάει σε κάποιο μοναστήρι, λέει, σας συγκεντρεύω, να πάτε να μεταβείτε σε κάποιο μοναστήριο που θα εγκατασταθείτε μονίμως και θα ανακρίνετε τον εαυτό σας, θα συνειδητοποιήσετε το συντελεστέν έγκλημά σας, θα εξομολογηθείτε και θα παραμείνετε εκεί, γίνοντας καθημερινός ποταμούς δακρύων μετανοίας για να σας δώσει ο Κύριος το έλεος του. Κοιτάξτε, αυτό είναι το τι ακριβώς λέει στην επιστολή ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος στον Αμερικής Ελπιδοφόρο. Το ζήτημα είναι το εξής. Μπορούμε να αποκλείσουμε τον οποιονδήποτε από το ορθόδοξο βάπτισμα, εφόσον είχε ανάδοχους οι οποίοι είναι ορθόδοξοι? Και κάτι άλλο, σε μια κόντρα ιεραρχών που εγώ τη σέβομαι και την ακούω, είναι ντροπή να παρεμβάλλονται παιδιά. Είναι ας αφήσουν επιτέλους τα συγκεκριμένα παιδιά που έχουν υποστεί κανιβαλισμό, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι αυτή η οικογένεια θα κινηθεί νομικά πλέον σε όποιον αναφέρει το όνομα ή φωτογραφία του παιδιών δημόσια. Θα κινηθεί νομικά. Ας βγάλουμε τα παιδιά επιτέλους από την εξίσωση, να μιλήσουμε μόνο εκκλησιαστικά, αλλά χωρίς να προβάλλουμε παιδιά. Εγώ σέβομαι και τη μία και την άλλη πλευρά. Είπαμε, η είδηση είναι ότι ζητάει ένας Μητροπολίτης της Ελλαδικής Εκκλησίας, Εκκλησίας Ελλάδος, από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, να παραιτηθεί. Τώρα, το ποιος έχει δίκιο από τους δύο, κατά τη δικιά μου γνώμη, είναι γνωστή το πώς το τιμώ τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο, αλλά θεωρώ ότι καθένας έχει δικαίωμα να μετέχει στο ορθόδοξο βάπτισμα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανένα το δε μάλλον παιδιά και ανθρώπους που έχουν τιμήσει την ορθοδοξία. Γιατί η συγκεκριμένη οικογένεια έχει τιμήσει την ορθοδοξία στην Αμερική. Μάλιστα. Είναι, όσο μας είπατε, είναι γνωστά, κύριε Καραγιάννη, γιατί έχετε ξαναπεί και στο παρελθόν την άποψή σας. Τώρα ήρθε και αυτή η συγκεκριμένη επιστολή. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της άλλης πλευράς.